Εγώ ως νέο μέλος του συλλόγου, γιατί δεν είχα γραφτεί μέχρι σήμερα, γράφτηκα από αυλοψία, από χαζομάρα. Τις ευχές του Σεβασμιωτάτου του Προπολίτου μας, κυρίου κυρίου Ναθαναήλ, για το Σύλλογο των Ελληνικών Θελοπολιτισίων. Εύχομαι σε όλους καλή δημιουργική χρονιά, να μπορέσουμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά σαν Πελοποννήσι. Ευτυχώς που ήρθε η Ρημανιά και ξεκίνησαν τον κύκλο. Τελευταίοι. Δεν πειράζει, έχω πρόσδεκτη όμως. Ολοκαρφιά είμαι και ριζά του χρόνου, όπως κατάλαβες. Να είσαστε καλά, γεροί και δυνατοί. Κάθε καλό στη ζωή σας, στις οικογένειές σας. Και εύχομαι, Πρόεδρε, να τα μόνο μου όχι μόνο στην πίτα. Να κάνουμε και καμιά άλλη εκδήλωση, δεν ξέρω. Εδώ είμαστε, εδώ αυτό, ας τα πούμε. Ας γίνουμε κι εμείς ένα σύλλογο εντός εισαγωγικών περιοπής. Έχει τόσους οικός, αλλά και εμείς ας γίνουμε πια σύλλογος περιοπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όσους παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Ξέρω ότι δυστυχώς αυτή η ημερομηνία είναι λίγο δύσκολη, γιατί συμπίπτει και με την εκδήλωση στα Ίμια που απαιτεί κάποιες προετοιμασίες, καθώς και με άλλες σκοπές όπως το Ιπποκράτιο Ίδρυμα, και αρκετά μέλη μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται ήδη εκεί, όπως και κάποια με στέρηση του χρόνου και με πίεση δική τους βρίσκονται εδώ. Θέλω να σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε εδώ. Είμαι αρκετά συγκινημένος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη φορά που κόβουμε τη Βασιλόπιτα, που σημαίνει ότι σαν Δέλτα Σίγμα έχουμε κλείσει ένα κύκλο από την ίδρυση του συλλόγου μας το 2014, όπως το βλέπετε και στο πανό μας. Ήταν μια δύσκολη τριετία, γιατί συνέπεσε με κάποια γεγονότα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι για το νησί μας, τα οποία ήταν πολύ ευχάριστα. Το θετικό είναι ότι με τη συμπαράσταση και τη στήριξη τη δική σας, καθώς και με την κοινή απόφαση των μελών ομόφωνη του ΔΣΟΥ, του ΔΣ, δώσαμε δυναμικό παρόν αυτή την τριετία και ήμασταν μπροστά στις επάλξεις, στον αγώνα αυτό που έκανε το νησί μαζί με τους υπόλοιπους δημότες, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίσαμε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι εντός του μηνός έχουν ήδη προκηρυχθεί διαμέσου των κοινωνικών δικτύων οι εκλογές. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι θα πάρουμε απόφαση, η τελευταία απόφαση που θα πάρουμε, για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, που θα ήθελα να το διαδώσετε για να έχουμε όσο δυνατό μεγαλύτερη προσέλευση στις εκλογές. Θα ήθελα επίσης όσοι ενδιαφέρονται για να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το νέο ΔΣ είναι ευπρόσδεκτοι. Ο Σύλλογος δεν είναι ούτε μόνο πρόσωπος, ούτε με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Κανείς μας δεν είναι κάρεκλο κένταυρος. Θέλουμε ανανέωση, θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε ιδέες. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν έργα, όλα αυτά όμως για να γίνουν απαιτεί συνεισφορά των μελών, και δεν μιλάω μόνο για την οικονομική, η οποία γνωρίζετε πόσο δύσκολη και απαραίτητη είναι, αλλά συνεισφορά με το πάθος, με τη δύναμη, αυτή τη δύναμη και το πάθος που είχανε το 21, γιατί για να ξέρετε ότι η τριετία που έρχεται είναι η τριετία που σημαδεύει τον ελληνισμό και μπορεί να είναι και η πιο κρίσιμη για τον ελληνισμό. Καθώς επίσης είναι η τριετία όπου το ΔΣ αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιες δράσεις εν ώψη των 200 χρόνων από την απελευθέρωση των Ελλήνων, η οποία ο κύριος πρωτεργάτης της, το λέω αυτή και συγκινούμε, συγγνώμη, ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου ο σύλλογός μας φέρει το όνομά του. Ευχαριστώ και πάλι. Θα κόψω λίγο τα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι για το Χριστό, την Παναγία, την Αγία Τριάδα, τους Αγίους μας. Αυτή είναι η θρησκεία. Είναι ένας πυλώνας.
Το δεύτερο κομμάτι είναι για την Ελλάδα μας, για την ΚΟ και για τον τόπο καταγωγής του καθενός μας, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Το τρίτο κομμάτι είναι για το σύλλογό μας, να είναι πολλά τα χρόνια του και δυναμικά, όπως είπε και ο πατέρας, για το σύλλογο και τα μέλη του. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ.